Απορριμμένοι παρακολουθούν οι Θεσσαλοί τις εξελίξεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τη μία πλευρά, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σε ανακοίνωσή της χθες, επεσήμανε ότι η ασφαλής λειτουργία της Νευροχειρουργικής Κλινικής και της Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι εξασφαλισμένη παρά τη διαθεσιμότητα στην οποία τίθενται 5 γιατροί. Από την άλλη, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας και οι εναπομείναντες γιατροί της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Οι γιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής υπογράφουν ανακοίνωση με την οποία τονίζουν απευθυνόμενοι στους πολίτες ότι ο αριθμός γιατρών που έμεινε στην κλινική δεν επαρκεί ούτε καν για τυπική κάλυψη των εφημεριών, ενώ δεν γίνεται κανένας λόγος για ασφαλή και ουσιαστική κάλυψή τους. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι κάθε άλλο παρά ασφαλής και εύρυθμη είναι η λειτουργία μιας κλινικής η οποία συνεχώς λειτουργεί με γιατρούς που προέρχονται από εφημερία. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχει κηρύξει 4 ώρες στάσης εργασίας από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα τον λόγο, ξεπάγωσε τις αυτοδίκαιες αργίες 5 γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μας και ενός γιατρού του Γενικού Νοσοκομείου του Βόλου, και επιδόθηκαν με δικαστικό επιμελητή διαπιστωτικές πράξεις που τους βάζει σε αυτοδίκαια αργία μέχρι να συγκληθεί το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των Γιατρών ΕΣΥ. Εμείς δεν αμφισβητούμε τις καλές προθέσεις της διοίκησης της 5ης ΥΠΕ, που και αυτή εκφράζει την αγωνία της για την επάνδρωση και την κάλυψη των ελλειμμάτων σε προσωπικό όσον αφορά ιδιαίτερα την νευροχειρουργική κλινική, όμως τα πράγματα διαψεύδουν καθημερινά τον κύριο διοικητή. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κανένας γιατρός νευροχειρουργός, υπάρχει και το ενδεχόμενο να τεθούν και άλλοι γιατροί από άλλες κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε αυτοδίκαια αργία, οι οποίοι και αυτοί κατηγορούνται για το ίδιο υποτιθέμενο αδίκημα, οπότε συνολικά τεινάζεται όλο το εφημεριακό καθεστώς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μας στον αέρα. Οι γιατροί της Νευροχειρουργικής Κλινικής ζητούν την άμεση παρουσία του Υπουργού Υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τη συμμετοχή του σε διευρυμένη σύσκεψη φορέων, ώστε να λάβει γνώση των προβλημάτων που ταλανίζουν το Ίδρυμα. Την άμεση σύγκληση των πειθαρχικών συμβουλίων για την οριστική διαλεύκανση των όποιων ευθυνών των ιατρών, την άμεση ανάκληση της αργίας των συναδέλφων τους μέχρι την οριστική εκδίκαση των υποθέσεών τους και την κατάρτιση άμεσου και ρεαλιστικού σχεδίου για την κάλυψη των νευροχειρουργικών αναγκών της Κεντρικής και Στερεάς Ελλάδας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, συγκαλείται ευρεία σύσκεψη ιατρικών συνδικαλιστικών φορέων στα γραφεία του Συλλόγου. Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προσφυγής και στη δικαιοσύνη για το θέμα της λειτουργίας των κλινικών.